Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του λαού μας και της νεολαίας μας στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. 50 χρόνια από την κορυφαία εκδήλωση του φοιτητικού και γενικότερου αντιδικτατορικού κινήματος. Τιμάμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους χιλιάδες φοιτητές, εργάτες και μαθητές της Αθήνας που αγωνίστηκαν για τρεις μέρες με ηρωισμό, με αυτοθυσία, ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου αποτέλεσε την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα, τη φλόγα του οποίου κράτησαν αναμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια οι χιλιάδες αγωνιστές στις φυλακές, στις εξορίες, στα βασανιστήρια και τα μπουντρούμια της ΙΑΔΕΣΑ. Τιμάμε και σεβόμαστε το διαχρονικό, το επίκαιρο μήνυμα του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Νοέμβρης του 1983. Νοέμβρης του 2023. 50 Νοέμβριδες. Δυνατή σταθμή της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας και του λαού μας. 50 εξεγερτικοί Νοέμβριδες που πυρπολούν την καρδιά και το νου της νεολαίας μας, του εργάτη, του απλού ανθρώπου, του μόχθου. 50 χρόνια και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου πάντα επίκαιρα ανεμίζουν στα λάβαρά μας, διδάσκοντας και εμπνέοντας αυτούς που σπρώχνουν μπροστά τον τροχό της ιστορίας. Ο Νοέμβρης του 1983 ενέπνευσε τους ποιητές. Πάνω σε τούτη την πεσμένη πόρτα δώσαμε ξανά τον όρκο. Όρκο της νιώτης, της ζωής, της λευτεριάς. Όρκο του ονείρου και της πράξης, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος. Δίχως του φέκι και σπαθί, με τον ήλιο στο μέτωπο, υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα, γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Τιμάμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε με σεβασμό. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου αποτέλεσε την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα. Η φετινή επέτειος των 50 χρόνων του Πολυτεχνείου πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο λαός μας μαζί με εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται να αποκτήσει τη δική του ελεύθερη πατρίδα, που το κράτος του Ισραήλ τον δολοφονεί εδώ και δεκαετίες. Η σφαγή στη Γάζα απειλεί με γενικότερη πολεμική ανάπτυξη όλη την περιοχή, ενώ η άμεση εκλογή της χώρας μας εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Τις επιπτώσεις αυτής της βάρβαρης πολιτικής τις βιώνει και ο Ισραηλινός λαός, που και αυτός υποφέρει από το ίδιο το κράτος, που σέρνεται συνεχώς σε πολεμικές συγκρούσεις, σε σφαγές γειτονικών λαών. Οι πολύμορφες δράσεις των μαθητών που βγαίνουν στους δρόμους μαζί με τους δασκάλους τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των Παλαιστινίων, είναι ό,τι πιο ελπινοφόρο και πιο ταιριαστό με το σύνθημα που γράφτηκε στις πύλες του Πολυτεχνείου «Έξω ΕΥΠΕ» ή «ΕΥΠΑ έξω τον ΝΑΤΟ». Σύνθημα που πρωτοφωνάζει και το φιλιρινικό κίνημα, απαιτώντας να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας, που έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο των πολεμοκάπηλων. Για μια ακόμη φορά στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μαθαίνουμε στους μαθητές μας την ιστορική αλήθεια. Τους διαπαιδαγωγούμε με τις αξίες της αλληλεγγύης και του δίκη των λαών απέναντι στον πόλεμο, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση. Είναι η καλύτερη απάντηση στις ανιστόρητες και επικίνδυνες πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, που κατηγόρησε τους εκπαιδευτικούς για αντισημιτισμό, γιατί βγήκαν στον δρόμο να υποστηρίξουν τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και είπε μάλιστα ότι αυτή η στάση των εκπαιδευτικών οδηγεί την ελεύθερη συνείδηση των μαθητών και τους σωθεί στον τυφλό φανατισμό. Εμείς όμως, επειδή θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, δεν μένουμε ασυγκίνητοι από το έγκλημα που συντελείται στην Παλαιστίνη.
Πνιγόμαστε από τις δολοφονίες μικρών παιδιών, από τους γονείς που ψάχνουν τα παιδιά τους στα χαλάσματα, από τους γονείς που χάνουν τα νεογέννητα μωρά τους, γιατί τα νοσοκομεία της Γάζας έχουν μετατραπεί σε παιδεία μαγών. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» μας διδάσκει ότι πρέπει να κάνουμε υπόθεση του δικού μας αγώνα την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας. Κόντρα στον εργασιακό μεσαίωνα που ζει ο εργάτης, που αναγκάζεται να δουλεύει 16 ώρα και πάλι να μην μπορεί να ζήσει όπως το αξίζει.